Διοργανώνουμε και φέτος την 8η Διεθνή Θερινή Ακαδημία Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη International Media Summer Academy. Είναι μια πρωτοβουλία την οποία ξεκινήσαμε με τον συνάδελφο του Χρήστο Αργονικολόπουλο πριν 8 χρόνια, η οποία αναδεικνύει τη χώρα μας, τις δυνατότητες, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αλλά αποτελεί μάλιστα και ένα σημείο διεθνούς συνάντησης, συνεργασίας και ανάπτυξης και προώθησης καινοτόμων ιδεών. Το θέμα της Διεθνούς Θερινής Ακαδημίας είναι New Trends in Media Journalism. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία προσελκύει κάθε χρόνο πάνω από 20 άτομα από το εξωτερικό, από όλο τον κόσμο μάλιστα, από Ινδία, από Αφρική, από Αμερική, από Ευρώπη, από Ασία. Και είναι κάτι για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι, καθώς συνιστά μια προσπάθεια η οποία φέρνει κοντά 12 πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο, πανεπιστήμια όπως το Πανεπιστήμιο του Τέμπλ, όπως το Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεπ, του Μάριμπορ της Σλοβενίας, της Σεούλ, του Χαλίμ της Κορέας, της Deutsche Welle Academy. Είναι δηλαδή μια πρωτοβουλία η οποία αποτελεί και πολλοέλξη, αλλά το κυριότερο αναδεικνύει τη σύγχρονη στάση στη δημοσιογραφία και τα ΜΜΕ. Αν θυμάμαι καλά, πέρσι ουσιαστικά το θέμα ήταν το AI. Φέτος υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Ξεκινήσαμε την τεχνητή νοημοσύνη. Η πρώτη φορά μάλιστα που ασχοληθήκαμε με την τεχνητή νοημοσύνη ήταν πριν 4 χρόνια, και το 2018, και ήταν αυτό το οποίο ουσιαστικά αποτέλεσε το ενέργημα για να συζητήσουμε περαιτέρω με όλη αυτή τη δημόσια συζήτηση που έχει γίνει. Φέτος η έμφασή μας συνεχίζει να είναι και στο AI, στην παραπληροφόρηση, στο γραμματισμό, στα μέσα ενημέρωσης που είναι έτσι ένα σταθερό θέμα, αλλά ειδικά έχουμε συζητήσει τις σύγχρονες εξελίξεις στην κάλυψη διεθνών θεμάτων.